το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την αδόκητη απώλεια του Υπουργού Άμυνας Τάσου Μητσόπουλου, ενός εξαίρετου πολιτικού και σπάνιου ανθρώπου, αποφάσισε σε ένδειξη της βαθιάς εκτίμησής του προς τον εκλειπώντα τα ακολούθα. Πρώτο, την κήρυξη τριήμερου πένθους από αύριο Κυριακή μέχρι την προσεχή Τρίτη, στη διάρκεια του οποίου θα αναρτηθεί με σύστια η σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα στρατόπεδα και τις κρατικές υπηρεσίες. Δεύτερο, κατά τη διάρκεια του δημόσιου πένθους, όλες οι επίσημες εκδηλώσεις θα αναβληθούν, καθώς και η συμμετοχή των μελών της κυβέρνησης και των αξιωματούχων του κράτους σε δημόσιες εκδηλώσεις. Οι δοξολογίες και οι παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν ως είχαν προγραμματιστεί. Νομίζω αντιλαμβάνεστε. Είναι και τιμή προς τον εκλειπώντα. Τρίτο, την Κυριακή 23 Μαρτίου μέχρι τη Δευτέρα 24 Μαρτίου θα ανοιχθεί βιβλίο συλληπιτερίων στο Υπουργείο Άμυνας. Τη Δευτέρα 24 Μαρτίου θα ανοιχθεί επίσης βιβλίο συλληπιτερίων στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες. Ο Τάσος Μητσόπουλος δεν ήταν απλός Κύπριος πολιτικός. Πέμπτο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός πρώτα τον Προέδρο και ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας θα υπογράψουν το βιβλίο των συλληπιτηρίων αύριο Κυριακή 23 Μαρτίου στις 10.30 π.μ. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοντού στη Λάρνακα τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Έβδομο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο υφυπουργός παρά τον Προέδρο και ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου θα παραστούν στην κηδεία ως σύσσωμο του Υπουργικού Συμβουλίου με την παρουσία βέβαια του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Όγδο, όσα από τα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της εκπαιδευτικής υπηρεσίας και της εθνικής φρουράς επιθυμούν να παραστούν στην κηδεία, μπορούν να το πράξουν. Και τελευταίο, τον εκλειπώντα θα αποχαιρετήσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.